και να δώσω το λόγο στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Γενικά οι ομιλίες έχουν προσδιοριστεί περίπου στο δεκάλεπτο. Κύριε Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Θεοδωράκη, κύριε συνάδελφε, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα να παρουσιάσω το βιβλίο ενός σημαντικού ανθρώπου, τον οποίον είχα την ευκαιρία προσωπικά να γνωρίσω πριν από 3 χρόνια περίπου και να εντυπωσιαστώ ιδιαίτερα, όχι μόνο από το χαρακτήρα του, από το βάθος της σκέψης του και από την καινοτομία, η οποία εξακολουθεί και σήμερα να τον διακρίνει. Πρέπει να σας ομολογήσω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Μέχρι και την ηλικία των 16 ετών περίπου, ήθελα να γίνω γιατρός. Είναι κάτι το οποίο το ήθελα πολύ έντονα. Στη συνέχεια με κέρδισαν άλλα γνωστικά αντικείμενα και κατέληξα να κάνω τη δουλειά την οποία κάνω σήμερα. Εξακολουθώ όμως να διατηρώ ένα πολύ έντονο ερασιτεχνικό ενδιαφέρον για την ιατρική και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Και νομίζω ότι όποιος έχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον δεν μπορεί παρά να μην συναρπάζεται από το γεγονός ότι υπάρχουν, όπως είπε ο κ. Θεοδωράκης, άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν έναν κλασικό τρόπο σκέψης και προσέγγισης του ζητήματος της ανθρώπινης υγείας. Και ο κύριος Βυθούλκας είναι ένας από αυτούς, ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του με το έργο του, με τα βιβλία του, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι έχει διδάξει εκατοντάδες γιατρούς και όχι μόνο την επιστήμη της ομοιοπαθητικής, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι με τον τρόπο του έχει επηρεάσει τη ζωή και έχει βελτιώσει την υγεία χιλιάδων ανθρώπων. Το βιβλίο το οποίο κρατάτε και ελπίζω να το αγοράσετε σήμερα στα χέρια σας δεν είναι το έργο ζωής του κύριου Βυθούλκα. Το έργο ζωής του κύριου Βυθούλκα είναι 15 άτομο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βυθούλκα, και είναι ένα έργο το οποίο ακόμα ολοκληρώνεται και αφορά στην φαρμακολογία την οποία γράφει. Ένα έργο εξαιρετικά σύνθετο, εξαιρετικά λεπτομερές, το οποίο βρήκα πολύ ενδιαφέρον σε μία συνέντευξη την οποία έδωσε ο κύριος Βυθούλκας στον Σταύρο του Θεοδωράκη πριν από κάποια χρόνια και η οποία αναδημοσιεύεται στο βιβλίο αυτό. Είναι ακριβώς η παρατήρησή του ότι αυτός ο οποίος θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με την ομοιοπαθητική θα πρέπει να διαβάσει και να μελετήσει πάρα πολύ. Θα πρέπει να εξειδικεύσει, να αποκτήσει μια ιδιαίτερη εξειδίκευση στο αντικείμενο, διότι αυτό το οποίο ξεχωρίζει την ομοιοπαθητική από την κλασική ιατρική και αυτό το οποίο εγώ προσωπικά βρίσκω ιδιαίτερα συναρπαστικό ως γνωστικό πεδίο είναι ακριβώς αυτή η ιδέα της εξατομικευμένης θεραπείας. Ότι κάθε άρρωστος, κάθε ασθενής, κάθε άνθρωπος, κάθε ανθρώπινο σώμα είναι διαφορετικό και κάθε θεραπεία θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου ασθενή. Η ίδια η κλασική ιατρική μέσα από την γενετική προσέγγιση, η οποία ολοένα και περισσότερο μπαίνει μέσα στο παραδοσιακό της πεδίο, βρίσκει διεξόδους σε αυτή την θεωρία. Οπότε, ίσως, κύριε Βυθούλκα, κάποια στιγμή αυτή η αίσθηση ότι την ομοιοπαθητική και την κλασική ιατρική την χωρίζει, αν όχι αναχάσβαλα με μεγάλη απόσταση, ίσως κάποια στιγμή οι εξελίξεις στο μέλλον να τις γεφυρώσουν. Υπάρχουν προκαταλήψεις ακόμα γύρω από την ομοιοπαθητική στην χώρα μας. Κάποιες είναι δικαιολογημένες, αρκετές πιστεύω ότι είναι αδικαιολόγητες. Εγώ γι' αυτό θα πω μόνο μία φράση. Θεωρώ αναφέρετο δικαίωμα του κάθε ασθενή, του κάθε ανθρώπου να επιλέγει την θεραπευτική μέθοδο που την ταιριάζει. Και στο βαθμό που υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κρίνουν εκ του αποτελέσματος ότι η ομοιοπαθητική τους έχει βοηθήσει. Τους έχει βοηθήσει ουσιαστικά. Πολλοί θα σας πούνε ότι τους έχει αλλάξει τη ζωή τους. Εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως δικαίωμα να αμφισβητήσουμε αυτήν την προσωπική, αυτήν την πολύ δυνατή εμπειρία. Αυτό το οποίο οι Αγγλοσάξονες ονομάζουν evidence
evidence-based medicine, μια ιατρική δηλαδή η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα ίδια τα βιώματα του ασθενή, είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μας οδηγεί και εμάς στις πολιτικές μας και στις επιλογές μας. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσουμε θεραπείες οι οποίες για λόγους που ενδεχομένως για κάποιους από εμάς να είναι ανεξήγητοι, να μην μπορούμε να τους αντιληφθούμε, αλλά στο βαθμό που έχουν αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα το κρίνει τελικά ο ίδιος ο ασθενής, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την λογική και την πιστικότητα αυτής της πολύ συγκεκριμένης προσέγγισης. Κι όμως στην χώρα μας, επειδή νομίζω ότι έχουμε κάποια δυσκολία γενικά να δεχθούμε μερικές φορές νέες ιδέες ή πρότυπα ή λογικές που έχουν επικρατήσει στο παρελθόν, η ομοιοπαθητική αντιμετωπίστηκε με αρκετό σκεπτικισμό και από την κλασική ιατρική, αλλά και όχι μόνο. Και έχουμε σήμερα μία πραγματικότητα όπου υπάρχουν περίπου 800 φαρμακεία στην Ελλάδα που πουλάνε ομοιοπαθητικά φάρμακα, ομοιοπαθητικά σκευάσματα. Εκατοντάδες γιατροί ασκούν την ομοιοπαθητική. Πάρα πολλοί από αυτούς εκπαιδεύτηκαν προσωπικά από τον κύριο Βυθούλκα. Υπάρχει ένα μεταπτυχιακό στην ομοιοπαθητική στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά παρά τα αυτά υπάρχει ακόμα ένα έλλειμμα όσον αφορά την επίσημη αντιμετώπιση της οργανωμένης πολιτείας απέναντι στο ζήτημα της ομοιοπαθητικής. Εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν καλέσει τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκείται η ομοιοπαθητική στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξεκαθαρίσουν το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει τη λειτουργία της ομοιοπαθητικής. Και πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να γίνει και στην χώρα μας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί επιστήμονες που ασχολούνται με την ομοιοπαθητική. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία επίσης ότι υπάρχουν και άλλοι που δεν θα τους χαρακτήριζε επιστήμονες, οι οποίοι πολύ εύκολα μπορούν να εκμεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο, την ανθρώπινη αδυναμία και να ισχυρίζονται ότι παρέχουν λύσεις οι οποίες δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση. Και εδώ ακριβώς είναι που πρέπει να παρέμβει το κράτος. Θα πρέπει να βρει έναν τρόπο αναγνώρισης της ομοιοπαθητικής ως μία εναλλακτική θεραπεία και θα πρέπει κυρίως και το σημαντικότερο για μένα να βρει έναν μηχανισμό πιστοποίησης των γιατρών εκείνων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να παρέχουν ομοιοπαθητική υποστήριξη στους ασθενείς. Βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κύριος Βυθούλκας δέχεται να εκπαιδεύει μόνο γιατρούς, ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην κλασική ιατρική και οι οποίοι επιλέγουν να αποκτήσουν και μία εξειδίκευση στο αντικείμενο της ομοιοπαθητικής. Αυτό όμως δεν είναι σε θέση να το γνωρίζει ο κάθε ασθενής, ο οποίος ενδιαφέρεται να ακολουθήσει, να επιλέξει αυτήν την θεραπευτική οδό για να αντιμετωπίσει το όποιο δικό του πρόβλημα. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι ο ρόλος της πολιτείας πρέπει να είναι καταλυτικός. Και πρέπει όλοι μας να αρχίσουμε και να ενημερωνόμαστε καλύτερα για το τι είναι ομοιοπαθητική, πού μπορεί να βοηθήσει, πού δεν μπορεί να βοηθήσει. Διότι όπως λέει ο κ. Βυθούλκας, η ομοιοπαθητική δεν είναι πανάκια. Δεν είναι μια μαγική λύση η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα ιατρικά προβλήματα. Η ομοιοπαθητική δεν πρόκειται ποτέ να υποκαταστήσει την κλασική ιατρική. Πιστεύω ότι θα έχει πάντα η κλασική ιατρική τον πρώτο λόγο. Μπορεί να δουλέψει όμως συμπληρωματικά με την κλασική ιατρική και αυτό ακριβώς το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ομοιοπαθητικής και κλασικής ιατρικής νομίζω ότι μπορούμε να το εξερευνήσουμε περισσότερο χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς δογματισμούς, χωρίς ιδεολειψίες. Για όποιον λοιπόν ενδιαφέρεται να μάθει κάτι περισσότερο για αυτό το πολύ ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο, το οποίο δεν είναι εύκολα κατανοητό και το οποίο αμφισβητεί παραδοχές και υποθέσεις, σκέψεις τις οποίες όλοι μας έχουμε, πιστεύω ότι το βιβλίο, αυτό το βιβλίο του Γιώργου του Βυθούλκα είναι μία εξαιρετική εισαγωγή. Θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον, θα το βρείτε πολύ συναρπαστικό και μέσα από τις σελίδες του θα γνωρίσετε μικρό μέρος
του έργου ενός ανθρώπου που έχει τιμηθεί στο εξωτερικό περισσότερο από ότι έχει τιμηθεί στην χώρα μας και το οποίο το έργο έχει αναγνωριστεί από πάρα πολλούς με κορυφαία διάκριση, την διάκριση του εναλλακτικού Νόμπελ, την οποία έλαβε περίπου πριν από μία δεκαετία. Αξίζει τον κόπο να αφιερώσετε λίγο χρόνο, αν δεν γνωρίζετε πολλά πράγματα, να μάθετε για την ομοιοθετική και μετά θα μπορέσετε και εσείς να κρίνετε πολύ καλύτερα, αλλά να κρίνετε πολύ καλύτερα έχοντας την ενημέρωση την οποία όλοι πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Μητσοτάκη. Επιτρέψτε μου για 30 δευτερόλεπτα να ζητήσω μία απάντηση. Υπάρχουν στιγμές που σκέφτεστε ότι κακώς δεν πήγατε στην ιατρική και πήγατε στην πολιτική? Υπάρχουν στιγμές που το σκέφτομαι και αυτό χαίρομαι όμως ιδιαίτερα που η κόρη μου, η οποία είναι 12 χρονών, φαίνεται ήδη αποφασισμένη να γίνει γιατρός και κατά συνέπεια να μην ασχοληθεί με την πολιτική, πράγμα το οποίο ίσως μου επιτρέψει να εκπληρώσω το δικό μου πόθο και τη δικιά μου επιθυμία μέσα από το παιδί μου. Θα διορθώσει λίγο τα πράγματα.